μου λείπει η παρουσία του, η καθημερινή παρουσία του, οι ομιλίες του, η ζωντάνια του. Τώρα που μου το είπε, συγκινήθηκα. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 2021 όταν ο Μίκης Θεοδωράκης πέρασε στην Αθανασία, προκαλώντας δάκρυα συγκίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα χρόνο μετά το φεβιό του εξακολουθεί να πληγώνει την οικογένειά του. Η κόρη του Μαργαρίτα, μιλώντας στην Κρήτη TV, αποκάλυψε πτυχές της ζωής και της προσωπικότητας του πατέρα της, ο οποίος συνεχίζει να καθοδηγεί τα βήματά της. Ήταν ένας άνθρωπος που όλο έλεγε πάμε μπροστά, πάντα μπροστά και ψηλά, μπροστά και ψηλά. Ήταν έτσι, θέλω να δω, εμφαντικός, πολύ εμφαντικός. Οι τελευταίες στιγμές του μεγάλου δημιουργού ήταν βασανιστικές τόσο για τον ίδιο όσο και για τους δικούς του ανθρώπους. Με 1,5 μήνα υπέφερε πάρα πολύ, ήταν πολύ άρρωστος και ήταν κάτι το τραγικό. Ήθελε να πεθάνει, όλο μαζί ήταν για να πεθάνει γιατί ήταν αδύνατο να αναπνεύσει. Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε για την ανθρώπινη διάσταση του πατέρα της, αλλά και για την αφοσίωσή του λίγο πριν πεθάνει στα περιπλανόμενα ζώα. Θέλω πάντα να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένας απλός, ταπεινός άνθρωπος που δεν φαινόταν, ήταν θηρίο, ήταν σαν λιοντάρι και ο κόσμος τον φοβόταν. Στην πραγματικότητα ήταν ένας πολύ ήρεμος και πολύ γλυκός άνθρωπος και στο τέλος της ζωής του αφοσιώθηκε στα ζώα, στα αδέσποτα που λένε, στα περιπλανόμενα. Εμείς αυτό κάνουμε, προωθούμε το έργο του, σαν ιεραπόστολοι. Επιθυμία της Μαργαρίτας Θεοδωράκη είναι να κρατηθεί ζωντανό το πολυδιάστατο έργο του αξεπέραστου μουσικοσυνθέτη. Σίγουρα ζωντανά μέσα από εκδηλώσεις, από συναυλίες, από παραστάσεις, αλλά βέβαια υπάρχει ένας σημαντικός φορέας που λέγεται, είναι το αρχείο του πατέρα μου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που αυτοί το κρατάνε ζωντανό και είμαι σίγουρη οι άνθρωποι δηλαδή που είναι εκεί, είναι πολύ δραστήρικοι, έχουν και πάθος για τον πατέρα μου. Δεύτερον βέβαια είναι το μουσείο στη Γαλατά, τον Γιώργο Αγοραστάκη. Υπάρχει και το μουσείο στη Ζάτουνα, τον κύριο Παρασκευόπουλο. Ζωντανοί όμως στις μνήμες των Ελλήνων είναι και οι αγώνες του Μίκη Θεοδωράκη για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Αγώνες που στα παιδικά μάτια της Μαργαρίτας έπαιρναν πάντα γιγάντιες διαστάσεις. Βασανιστήκαμε πολύ σαν οικογένεια γιατί περάσαμε και εκείνος πέρασε τον εμφύλιο, αλλά εμείς περάσαμε και τη Χούντα όταν ήμασταν παιδιά. Δηλαδή τον ζήσαμε πολύ τον παπά που αγωνιζόταν, που δεν τον ενδιαφέρε. Θα μπορούσε να κάτσει σε μια άκρη και να συνεχίσει τη ζωούλα του. Μπας από τότε, από 8 χρονών που ήμουν εγώ, πήγε, βασανίστηκε στην ασφάλεια, πήγε στις φυλακές Αβέρο, εξορία στη Ζάτουνα που ήμασταν μαζί, στρατόπεδο στον Οροπό, εξορία στο εξωτερικό. Δηλαδή μια ζωή, ένα κυνηγητό. Η κόρη του εμβληματικού Μίκη Θεοδωράκη μίλησε και για τους δεσμούς της οικογένειας με την Κρήτη και τις μικρασιάτικες ρίζες. Εμείς και η μητέρα μου είμαστε μικρασιάτες. Αυτός μας το συγχωρέσουν οι κριτικοί. Μεγαλώσαμε σε ένα κλίμα της προσφυγιάς και της μικρασίας, αλλά πάντα υπήρχε και αυτή η περηφάνεια ότι ας πούμε, είμαστε για κριτικοί, δηλαδή είμαστε επαναστάτες, είμαστε αγωνιστές. Στο βιβλίο της με τίτλο «Αναμνήσεις ενός κοριτσιού» η Μαργαρίτα Θεοδωράκη ανασύρει μνήμες των παιδικών της χρόνων και μια ζωής πολυτάραχης. Αύριο στις 11 το πρωί στο κημητήριο του Γαλατά θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη. Θα είμαστε κι εμείς όλη η ορχήστρα, θα τραγουδήσουμε κι εκεί, θα του τραγουδήσουμε. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου κάθε χρόνο να ερχόμαστε όχι για συναυλία, στον τάφο και να τραγουδάμε. Να του τραγουδάμε.